Σας και Χριστέ ο Θεός ημών, ότι οι παραγαθότητες σου μας κατεξίωσαν να συνταχθούμε επί το αυτό και για την περίοδο της εορτής όπου δικαιούμεθα σαν τέκνα εις την πατρική σου στοργήν να ζητήσουμε την ευλογία σου. Περισσότερο μας συγκινεί το πλήρωμα των αδελφών μας εν Χριστώ του κοινωνικού περιβάλλοντος που άφησαν την οικογένεια τους και το περιβάλλον τους και ήρθαν εδώ για να συνεορτάσουμε μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, διότι είναι ο ανακαινισμός της παραδόσεώς μας, ο οποίος δυστυχώς άρχισε κοινωνικά να παραμελείται. Σήμερα ξεκινούμε από την μεγαλύτερη εορτή. Δεν θα μπορέσουμε να την εκφράσουμε. Παρακαλέσαμε τον Χριστό μας να μας επιτρέψει να προσκυνήσουμε και εμείς την πάχνη που γεννήθηκε. Να προσκυνήσουμε τα κουρελάκια που το τύλιξαν μέσα. Να ασπασούμε με ευλάβεια την παράχαρτο του μανούλα που το κράτησε στην αγκαλιά της. Όλα τώρα, αδελφοί μου, για ποιον σκοπό? Εδώ είναι το συγκλονιστικό, που αν ο άνθρωπος το καταλάβει, είναι η μεγαλύτερη αιτία της προκοπής του και του αφυπνισμού του από τον λίθαργο της αναισθησίας. Αυτός είναι που σήμερα είναι σαν μωράκι μες στην πάχνη. Αυτός διού τα πάντα γένετο. Αυτός κατασκεύασε το σύμπαν, το ορατόν και τα όρατον, το αισθητόν και το νοητόν. Και τα πάντα κατασκεύασε προστακτικό του τρόπο με τη δύναμη της παντοδυναμίας του, σαν Κύριος πάντων. Όμως τον άνθρωπο τον κατασκεύασε ιδιοχείρος, ή θέλησε να κάνει ένα αντίτυπο του προτύπου. Και ενώ τα πάντα, όπως είπα, κατασκευάστηκαν προστακτικά και οι άγγελοι ακόμα. Βλέπεις τον άνθρωπο να τον κατασκευάζει ιδιοχείρος, τον καμαρώνει, του αποδεικνύει ότι τον έκαμε κατοικόν του και ομοίωση και άρα δεχτικόν όλων των θείων ιδιοτήτων. Του έδωσε όμως εντολή. Δεν χρειάζονταν εντολή. Εδώ ήθελα να το προσέξετε. Βέβαια, ο Θεός έδωσε εντολή εις τον Αδάμ να φυλάξει υπακοή, υποταγή προς την εξουσία, προς τον αρχηγό του, προς τον πατέρα του και να μην φάει από το απαγορευμένο το οποίο γεννά τον θάρδον και τη φθορά. Αυτά δεν ήταν εντολές προστακτικές που δένει ένας υπεύθυνος, ένα άγονο στους υποτελείς. Αυτά τα προσέξετε πολύ, διότι είναι η βάση και της καταστροφής μας αλλά και της επιστροφής, εάν θελήσουμε. Τα πάντα, αδελφοί μου, είναι αιτιατά και ως αιτιατά ναι μεν παρήχθηκαν από το πρώτο αίτιον,
αλλά δεν μπορούν να σταθούν και να συνεχίσουν αν δεν έχουν συνεχή επαφή με το αίτιο. Σαν παράδειγμα σας λέω, όταν σε ένα όμορφο δέντρο φυτρώσουν κλαδιά, αν αυτά τα κλαδιά τα κόψουμε και τα βάλουμε στο νερό και τους βάλουμε και κοπριά, δεν ζουν. Εάν φύγουν από τον κορμό, είναι αδύνατο να ζήσουν. Άρα η υποταγή και η υπακοή όλων των όντων που τα κατασκευάστηκαν από την Θεία Αγαθότητα είναι υποχρεωμένε να βρίσκονται στην επίδραση, την πρακτική μορφή της υπακοής, για να έχουν δύναμη οντότητος και υπάρξεως. Αλλιώς είναι αδύνατο. Και κοιτάξτε τη σημασία. Ο διάβολος το πρώτο αίτιο της απολίας, επειδή αυτός αποστάτησε από το Θεό για να γίνει μόνος του Θεός και αμέσως κατεστράφει ολοσχερός χωρίς ελπίδα επιστροφής. Τότε από φθόνο επλάνησε τον άνθρωπο μέσα στην απειρία του. Και ο άνθρωπος επλανέθη και άκουσε τι του είπε ο διάβολος. Αμέσως εκόπηκε από το αίτιο. Λοιπόν, πίπτει ο άνθρωπος, χάνει την προσωπικότητά του, εξορίζεται στον τόπο της φθοράς και του θανάτου και της απολίας και όλων των δεινών που μας περιστοιχούν. Όλα αυτά έγιναν για την παρακοή. Η πρακτική αιτία ήταν ο εγωισμός που τον πλάνησε ο διάβολος, ότι μπορεί να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό. Το δεύτερο ήταν η φιλαυτία, η φιλιδονία που έπρεπε να φάει από αυτό που του αρέσει. Λοιπόν, ο εγωισμός και η φιλαυτία είναι τα αίτια της καταστροφής και η δημιουργία της φθοράς του σύμπαντος είναι. Ο Πανάγαθος Θεός και Πατέρας μας μπορούσε μετά την δική μας αποστασία να πάρει πάλι μια χούφτα χώμα και να του ξαναφυσίσει, ξανακάμει ένα άλλον άνθρωπο. Αλλά δεν περιέχεται μέσα στην πατρική του ιδιότητα και στοργήν αυτό. Δεν το κάνει. Αλλά αποφασίζει να έρθει ο ίδιος να επιστρέψει ιδιοχείρος αυτό που κατασκεύασε με τα χέρια του και να του δώσει αυτά που του έταξε από την αρχή. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος τώρα της αρκώσεως του Θεού Λόγου. Έπρεπε να έρθει ο ίδιος ο Θεός, αυτός ο κατασκευαστής και δημιουργός, να επαναφέρει την ισορροπία, όχι προστάκτικα, αλλά πατρικά. Και βλέπετε, για να το κάνει αυτό, έπρεπε να κοινωνήσει οντολογικά με την ανθρώπινη υπόσταση. Δεν μπορούσε όμως να κοινωνήσει με τούτη την ανθρώπινη υπόσταση που βρισκόμεθα εμείς στον νόμο της φθοράς και του θανάτου. Γι' αυτό αποφασίζει και ετοιμάζει εκ των προτέρων την πανάχραντον κορούλα, την μανούλα του. Από μωράκι την πήρε στα Άγια των Αγίων από Τουρένιτον και εκεί την τηρούσαν οι άγγελοι και την έτραφαν. Και ουδέποτε σκέφτηκε, όχι έπραξε, αλλά ούτε σκέφτηκε ποτέ πονηρό πράγμα. Μέσα στην απειραντοσύνη της αγνότητός της έγινε αιτία αυτή η πανάχραντος κόρη να καταδεχθεί ο Θεός να μπει μέσα της, να πάρει από αυτήν, από την αγνότητά της, των καινούριων άνθρωπων, όχι των εφθαρμένων. Λοιπόν, αυτή είναι η αιτία που γίνεται σήμερα. Και έρχεται, βλέπετε, και παίρνει από την πανάχραντον αυτή μανούλα του, από τα εσωτερικά της πλάχνα, από την καθαρότητα της αγνότητός της, παίρνει από το τίμιον και πανάχραντος αίμα περί την αρχή της υποστάσεως, σαρκώνεται και αρχίζει να πλάθει την ανδρική του μορφή. Κοιτάξτε όμως πώς την παρησία έχει αυτή η κόρη και πώς χρωστάει
επικοινωνία απέναντί της. Αυτή η χαριτωμένη κόρη, για να συνεργήσει απολύτως. Κοίταξε ο Πανάγαθος Θεός, όταν είχε να αποφασίσει να κάνει αυτό, κατεδέχθη να ερωτήσει την κόρη αν θέλει αυτή. Ο παντεξούσιος Θεός που το γέννησε και το φύλαξε μες στα Άγια των Αγίων και είχε γι' αυτόν τον σκοπό, εν τούτης όμως δεν απεμβαίνει χωρίς να τη ρωτήσει. Για να αποδείξει και αυτή την ιδιότητα της επιστροφής και της θεοειδίας, τότε τη ρωτάει ο άγγελος και της λέει, τώρα λέει εσύ θα γίνεις μητέρα και αυτό που θα γεννήσεις θα είναι ο Υιός του Θεού. Και λέει, μα πώς είναι δυνατόν αφού εγώ είμαι παρθένα. Της λέει ο άγγελος, ναι, αυτό που θα γίνει, θα έρθει άγγελος Κυρίου και θα φέρει μέσα σου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και αυτό που θα γίνει, θα το κάνει ο ίδιος ο Θεός, που θα είναι αυτός που θα σαρκωθεί. Και τότε λέει το κοριτσάκι, ναι, δέχομαι να έρθει, ενηθεί το θέλημά του. Κοίταξε, ακρίβεια. Και τότε γεννάται ο άνθρωπος, ο Θεός παίρνει την ανθρωπίνη φύση. Την παίρνει υπό την έννοια της αγνότητος, όπου είναι η βάση του ήθους. Η βάση του ήθους, που είναι το κεφάλαιο και το κέντρο της ανθρωπίνης προσωπικότητος και όλων των λογικών όντων. Φυλάει τη μανούλα του παρθένων, όπως την πήρε. Μένει αυτός παρθένος και αγνός, δεν επικοινωνήσε τίποτε της διαφθοράς και της πτώσεως, για να γίνει ακριβώς ο ανακαινιστής και ο αναπλάστης. Εάν κοινωνούσε με τον νόμο της φθοράς, πώς θα μπορούσε αυτός να δημιουργήσει αυθαρσία? Και γι' αυτό υπέστη για τη δική μας τη σωτηρία αυτήν την τρομερά δοκιμασία, που είναι αδύνατο να περιγραφεί όχι στον παρόντα κόσμο, αλλά και στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Η κένωση του Θεολόγου, η σάρκωση του Θεολόγου. Ο Θεός, όπως πιστεύουμε, είναι η Αγία Τριάδα. Είναι Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιον. Δηλαδή είναι τρεις υποστάσεις, αλλά μία φύση είναι. Έπρεπε η μία υπόσταση από αυτά τα τρία να αναλάβει. Και δεν ήταν άλλος κατάλληλος, ημί ο Υιός. Ο ένας που λεγόταν Υιός, Υιός του Πατρός, αυτός έπρεπε να γίνει και Υιός του ανθρώπου. Για να μείνει η υπόσταση η ιδία, να είναι Υιός μεν Θεού και Υιός ανθρώπου, άνθρωπος δηλαδή. Λοιπόν, κοιτάξτε αγνότητα, αυτό το κουράσιον αυτό, με τέτοια παρησία, να πλώσει τα χεράκια της, να πάρει από τα δεξιά του Θεού και Πατρός των Θεών Λόγων, που δεν το χωράει φύσης, να το πάρει με τα χεράκια της και να το βάλει μέσα της και να του δώσει την ανθρωπίνη φύση. Αυτά να μην τα ξεχνούμε, αδελφοί μου, γιατί για τη δική μας ανάπλαση και σωτηρία να γίνα. Λοιπόν, επειδή όμως η αιτία, είπα, της καταστροφής ήταν ο εγωισμός και η φιλαυτία, κατά ανάγκη πρέπει ο Θεολόγος τώρα να υποδεχθεί τον ρόλο της καταστροφής, να νικήσει και να ξεριζώσει τον εγωκεντρισμό και την φιλαυτία. Και αυτό είναι το νόημα των παναχράντων του παθημάτων. Καταδέχεται τη σταύρωση, τον πόνο, την θλίψη, για να ξεριζώσει τη ρίζα της ειδονής που ο άνθρωπος με την παρεκκλοή του δημιούργησε. Υποδύεται το ρόλο του ταπεινού. Πώς θα το περιγράψω? Όταν σύμπαντα περικρατών
σύμπασα εκτίσεις που δεν περιγράφεται. Και αυτός την κυβερνά και την διοικεί. Αναγκάζεται να γίνει ταπεινός τη καρδία, όχι το σχήμα τη, για να ξεριζώσει τον ανθρώπινο εγωισμό, να επαναφέρει την ισορροπία. Μυστήρια, μυστηρίο. Αυτή είναι η ρίζα μας, αδελφοί μου. Γι' αυτό τώρα εμείς σαν χριστιανοί που μας ήλκησε αυτός στην επίγνωση του, δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε άλλη κρίση. Λέει, ούχι εμείς με εξελέξαστε. Εγώ εξελεξάμενοι μας. Και έθηκα εμάς να υπάγεται και καρπόν φέρεται και ο καρπός ημών μένει. Εις εκείνους όμως που είχαν υψηλότερα διάθεση να τον αντιγράψουν πραγματικά, είναι αυτοί που είχαν την δύναμη να αρνηθούν την επαφή του πληρώματος της κοινωνίας για να απαλλαγούν από τα αίτια τα οποία προκαλούν πάντοτε όχι επί το καλό. Και αυτή είναι η μερίδα των μοναχών. Γι' αυτό και στους μοναχούς δεν τους εκλέγει τροποντινά εις το σύνολο της ανθρωπίνης φύσεως, αλλά λέει ουδείς έρχεται προς με, ημί ο πατήρο μπέμψας με ελκύσει αυτόν. Αυτοί οι οποίοι είχαν την δύναμη, την πρόθεση να αρνηθούν την κοινωνία, διότι δεν χρειάζεται, αλλά να αγαπήσουν τον Θεό που είναι υποχρεωμένοι, διότι η πρώτη και κυρία εντολή είναι αυτή. Να αγαπήσουμε τον Θεό εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας, καθώς Αυτός αγάπησε εμάς και θυσίασε τον Υιό Του για τη δική μας σωτηρία. Λοιπόν, οι εκλεκτές ψυχές που είχαν την δύναμη να αρνηθούν την κοινωνία, όχι γιατί είναι αυτή τούτη η κοινωνία ένοχη, αλλά επειδή μετά την πτώση, μετά την φθορά, η κοινωνία διεστράφει, δεν στέκεται καλά. Εκείνος λοιπόν που θέλει να γίνει καθαρός στη καρδία, όπως ο Θεός τον θέλει και τον έπλασε, πρέπει να αποφεύγει τα αίτια. Με την πτώση που πάθαμε και χάσαμε το κατοικόνα και ομοίωση, επάθαμε διαστροφή. Και τώρα ο άνθρωπος είναι θύμα της επιρροής. Το περιγράφει ο Παύλος. «Ουαϊ μην», λέει, «τώρα πεπραμένοι υπό την αμαρτία, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Εγώ βλέπω», λέει, «το καλό και το προτιμώ, δεν μπορώ να το κάνω. Με πιέζει το αντίθετο, το κακό που αυτό που δεν θέλω». Περιγράφει τον τρόπο της λειτουργίας της διαστροφής. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος έγινε θύμα της επιρροής, άνοιξε η πόρτα ούτως ώστε ο ελεύθερος δαίμονας, η βάση της απολίας, να μπορεί να πολεμάει τον άνθρωπο. Προς εκείνους οι οποίοι ηλκίστησαν από τον Χριστό και έφυγαν από την κοινωνία, εστάθηκαν μόνον εις τον τρόπο, εις τον νόμο της βιολογικής υπόστασης. Βιολογικά μας χρειάζεται. Για τον άνθρωπο χρειάζονται τρία πράγματα, αδελφοί μου. Ένα πιάτο φαΐ, ένα φόρεμα και ένα σπιτάκι να κατοικήσει. Αυτή είναι η υγιής παγκόσμιος κατάκτησης που θα επανεφέρει τον άνθρωπο στην ισορροπία. Στην κοινωνία όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι η κοινωνία όπου γεννούνται οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερες έννοιες και μέρημνες. Και αυτές οι μέρημνες και οι έννοιες ανοίγουν την πόρτα να μπορεί ο διάβολος ούτως ώστε να προκαλεί σκάνδαλα και να εμποδίζει τη σωτηρία, να ανατρέπει την θέληση του ανθρώπου. Γι' αυτό αυτοί οι οποίοι εκλήθησαν από τον Χριστό μας αρνήθηκαν τα πάντα, διότι δεν χρειάζονταν. Έφυγαν μακριά, αρνήθηκαν και την προσωπικότητά τους και ένα μόνο έχουν σκοπό, να στρέψουν τον νου και την καρδία προς την θείαν αγάπη, εις την ακρίβεια της θηρήσεως των εντολών του,
διότι τους έχει και περιγράψει στη μερίδα του κλήρου των Αγίων και έτσι να γίνουν κληρονομοί των θείων Επαγγελιών. Διότι όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκαν αυτή εξουσία τέκνα Θεού γενέσθε. Όσοι λοιπόν φυλάξουν το θείον θέλημα στην ακρίβεια, δικαιούνται αυτήν την Επαγγελία. Οι μοναχοί όμως, επειδή έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια χάριν της αποταγής που αρνήθηκαν τα πάντα, και δεν υπάρχουν αίτια τώρα ο διάβολος να τους παρακινήσει, δεν τους χρειάζεται τίποτα. Έχουν αργοναθεί, έχουν δημιουργήσει λίγο φαγητό, ένα φόρεμα να φοράνε, ένα δωμάτιο να κοιμούνται και άλλο τίποτε δεν απασχολούνται. Απασχολούνται μόνο όταν τους περισσεύσει μορφή αγάπης και αλληλεγγύης. Και γι' αυτό επικοινωνούν με τους θέλοντας να ωφεληθούν και να σωθούν. Κρατούν την αλήθεια του Ευαγγελίου απαραχάρακτα, διδάσκουν τον πρακτικό τρόπο της μετανοίας και της επιστροφής και συντηρούν και συγκρατούν τη συνέχεια της Εκκλησίας και της Αποκαλύψεως έως ότου να φτάσουμε στην ημέρα εκείνη. Και αυτή είναι πρώτα ο θάνατος. Το πλησιέστερο μας στοιχείο είναι ο θάνατος. Όλοι μας βαδίζουμε προς τον θάνατο, θέλοντας και μη. Δεν έχει χρόνο ο θάνατος. Ξεκινάει από την βρεφική ηλικία και φτάνει όποτε θελήσει. Αλλά δεν υπάρχει θάνατος για τον άνθρωπο. Το κατοικόνα και η ομοίωση δεν πεθαίνει. Θα πεθάνει το σώμα, θα το αφήσουμε εδώ λίγων καιρών και πάλι θα το ξαναπάρουμε πίσω. Και θα πάμε στο δικαστήριο, στη μεγάλη κρίση, να μας ερωτήσει αυτός, όχι μόνο που μας έπλασε, αλλά που μας αγόρασε με το αίμα του. Τη δική μας ενοχή την πλήρωσε δια του αίματος του. Να μας ερωτήσει, κάμετε τίποτε για το δικό μου χατήρι? Εκτιμήσατε τη δική μου αγάπη που έδειξα εγώ για σας? Εκεί θα γίνει το δικαστήριο. Και αν αποδείξουμε ότι όντως τον αγαπήσαμε πρακτικά, ή και αν δεν το καταφέραμε, το σβήσαμε με τη μετάνοια, πάλι μας δέχεται. Κοίταξε Παναγάπη, ενώ ήδη τον προδώσαμε, τον αρνηθήκαμε, τον λυπήσαμε, τον πικράναμε και μένουμε πάντοτε στο περιθώριο της αγνωμοσύνης και της αχαριστίας. Αυτός πάλι δεν αλλάζει την πατρική του ιδιότητα. Κατεβαίνει χαμηλότερα. Μειώνει την επιβολή της κρίσεως και μας δίδει τη μετάνοια. Σαν να μας λέει, καλά, αφού δεν φυλάξετε αυτό που υποσχεθήκατε στο βάπτισμα, τουλάχιστον ζητάτε συγγνώμη για τα λάθη σας και εγώ σας συγχωρώ. Αυτή λέγεται μετάνοια. Βέβαια η μετάνοια είναι εκτεταμένη. Δεν είναι με αυτά τα λόγια που λέμε τώρα. Πάντως όμως είναι απόλυτον καθήκον, περισσότερο δε σε εσάς ομολογώ τους κοινωνικούς μας αδελφούς, οι οποίοι ζείτε μέσα στα αίτια και δεν μπορεί να αποφύγετε. Ειδικά σήμερα στην αιώνα μας, στον αιώνα μας έχει γίνει τέτοια διαστροφή και διαφθορά στην ανθρώπινη προσωπικότητα που δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία. Λοιπόν, επομένως λοιπόν τα αίτια είναι τόσα πολλά. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας να κρατήσετε με όσοι έχετε δύναμη τη μετάνοια, να αξιώσουμε τον Θεό που τον λυπήσαμε, ούτως ώστε στην ημέρα της δικαιοσύνης να πούμε, αν και δεν τα φυλάξαμε αυτά που ήθελες, να ζητήσαμε συγγνώμη με τη μετάνοια να μας συγχωρέσει. Τώρα γυρίζω όμως προς εμάς τους μοναχούς. Εμείς εδώ οι μοναχοί έχουμε σαν στόχον και ξεκίνημα της υπάρξεώς μας τη σκέψη και την περιγραφή της καταγωγής μας. Μα καμιά πράξη εδώ στην κοινωνία δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί εάν δεν προγραμματιστεί. Θέλει ένας να κάνει μια επιχείρηση. Την ξέρει εκ των προτέρων. Ξέρει τον τόπο και τον τρόπο και τα μέσα. Και του παρόντος και του μέλλοντος. Και πόσα θα κερδίσει. Και βάσει τούτου ξεκινάει. Και στο πνευματικό τομέα χρειάζεται αυτό. Εμείς λοιπόν εδώ
Ναι, μας κάλεσε, μας ήλκησε η Θεία Παναγάπη, αλλά δεν μας αφήρισε την ελευθερία. Είμαι θα ελεύθεροι να υποταχθούμε, εάν θέλουμε, να κάνουμε αυτό που μας είπε και να μας δώσει υπέρακ πέρισου, ονετούμεθα ή νοούμε. Και αυτό καθήμενοι εδώ τώρα, ξεκινούμε με την αποταγή. Ξεκινούμε με την αυταπάρνηση. Ξεκινούμε με την υποταγή και την υπακοή, νεκρώνοντας τελείως τη δική μας γνώμη και την θέληση. Προκαλούμε την Θεία Επίγνωση να μας πλησιάσει, να φωτίσει ο νους μας περισσότερο, να αισθανθούμε εν ενεργεία την Θεία Αγάπη μέσα μας και να έχουμε έμπρακτον πληροφορία ότι αυτά που μας έταξε ο Θεός είναι πραγματικότης. Πέραν τούτων έχουμε τα εκατομμύρια των Αγίων, οι οποίοι αντέγραψαν μαθηματικά τον Πατέρα μας, τον Σωτήρα μας και πέτυχαν τον Αγιασμό. Ποιος σήμερα μπορεί να πει ότι είναι ακατόρθωτος ο χριστιανισμός, όταν εκατομμύρια ηρώων, οι οποίοι με αυτοθυσία, με μαρτυρικών θάνατων και αθλητικών, απόθυσαν τη διαστροφή, το έγκλημα, το ψέμα, την ατιμία, την αδικία και προτίμησαν την αγάπη και την φρόνηση και πέτυχαν τον αγιασμό. Ναι, αδελφοί μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέτοιους ανθρώπους έχουμε και τώρα. Όχι το καιρό εκείνο. Τώρα, αδελφοί μου, τώρα. Τώρα έχουμε μαζί μας τέτοιους που είναι φορείς της Θείας Επαγγελίας, είναι μέτοχοι των Θείων Επαγγελιών, είναι μέτοχοι της αισθήσεως, της θεοειδίας και περιμένουμε με λαχτάρα τον θάνατο πότε να λυθούν εδώ τα δεσμά και να πάνε στην πατρίδα τους, να πάμε εκεί που μας ετοίμασε ο Κυριός μας. Διότι πάγω να σας ετοιμάσω τόπον και πάλι θα έρθω, λέει, να σας παραλάβω όπου είμαι εγώ, να είστε κι εσείς μαζί μου. Αυτά όλα δεν συγκινούν. Αυτά είναι εκείνοι που συγκλονούν τη μοναστική ιδεολογία και αρνήθηκαν τη ματαιότητα του κόσμου που δεν χρειαζόταν. Τους χρειάζεται μόνο η βιολογική υπόσταση. Και στην αξιοπρέπεια σας μέσα στην κοινωνία μόνο του το χρειάζεται. Ερωτώ την αξιοπρέπεια σας, ειδικά εσάς τους μεγαλύτερους. Τι πήρατε μέχρι τώρα από τον κυκαιώνα της συγχύσεως που ζείτε, που μαρτυράει, τις Θείες Ευαγγελίες ότι θα πάμε στον Παράδεισο και θα ενωθούμε με τους Αγίους και θα μας υπηρετούν οι Άγγελοι. Ποιος το αισθάνθηκε αυτό μέσα στην κοινωνία? Είδατε λοιπόν, γι' αυτό οι μοναχοί αρνήθηκαν την κοινωνία, γιατί υπάρχουν τα αίτια που προκαλούν εκεί. Και έτσι μακράν των αιτίων εδώ, επιδίδονται ολοθέρμος στην αγάπη του Χριστού και του πλησίον και γίνονται μέτοχοι των Θείων Επαγγελιών. Και αυτό γίνεται σήμερα, όχι το καιρό εκείνο. Λοιπόν, θα με συγχωρείτε γιατί και η υγεία μου δεν μου επιτρέπει πολλά, αλλά για τον νόμο της αγάπης ήθελα να σας επενθυμίσω μερικά απαραίτητα στοιχεία τα οποία χρωστούμε όλοι μας. Διότι αδελφοί μου, αύριο είναι ο θάνατος. Έχει χρόνο ο θάνατος. Ξεκινάει από τη βρεφική ηλικία και βαδίζει κλιμακωδόν. Πάντως και στους μικρούς και στους μεσαίους και στους τελευταίους ο θάνατος θα έρθει. Μετά το θάνατο όμως ο άνθρωπος δεν πεθαίνει όπως είπαμε. Το σώμα θα το αφήσουμε λίγο, αλλά στην παλιγενεσία θα το πάρουμε ξανά πίσω άφθαρτον και ζωντανόν μαζί με την ψυχή και θα πάμε στο δικαστήριο. Να αποδείξαμε εδώ. Αποδείξαμε αγάπη και πίστη σε αυτόν που σφάγει, που σταυρώθηκε για να μας αγοράσει με το αίμα του και μας έδειξε πρακτικά τον τρόπο της επιστροφής. Αυτό είναι το καθήκον μας, αδελφοί μου. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας,
όλοι μας με νέες αποφάσεις. Να βρεθούμε έτοιμοι, με ειλικρινή μετάνοια, να πείσουμε την αγαθότητα του Θεού ότι ζητούμε συγγνώμη για τα λάθη μας και είμαστε έτοιμοι να αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή να αρνηθούμε τη διαστροφή και να κρατήσουμε την ισορροπία της αξιοπρεπίας που είναι η προσωπικότητα μας. Αμήν. Πατρός και Άγιος Πατέρ, Δημόν, Θεός Χριστός.